Χαίρετε φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Anker 551 USB-C Hub. Ένα hub 8 θέσεων που αυξάνει την παραγωγικότητα του tablet σας, είτε πρόκειται για iPad είτε για Android. Πριν προχωρήσω στην αναλυτική παρουσίαση, να ευχαριστώ το κατάστημα Cookie για την παραχώρηση του hub, αλλά και για την έκπτωση 10% που προσφέρει στους φίλους του κανάλι μας για την αγορά του, συμπληρώνοντας τον κωδικό SmartBoxers10 στην παραγγελία σας. Όλα τα απαραίτητα links θα τα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Το Anker 551 USB-C Hub είναι κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου και δείχνει αρκετά στιβαρό και ανθεκτικό. Η βάση του είναι επενδυτημένη με σιλικόνη και διαθέτει ανασηκωμένες άκρες για πλήρη προστασία της συσκευής από γρατζουνιές και έπτωσης. Η βάση μπορεί να μετακινηθεί κατά 180 μοίρες, ενώ ο βραχίωνας κατά 70 μοίρες. Το hub διαθέτει 8 θύρες σύνδεσης. Στο πίσω μέρος έχει μία θύρα Type-C για υποδοχή φορτιστή μέχρι και 100 W και μία θύρα HDMI 2. Στη μία πλευρά έχει μία θύρα για κάρτα SD, μία για microSD και μία Type-C για παροχή ρεύματος στο tablet. Στην άλλη πλευρά έχει δύο θύρες USB-A για σύνδεση εξωτερικών συσκευών, όπως ο USB stick σκληρών δίσκων ή πληκτρολόγιο και ποντίκι, και μία θύρα 3,5 ιντσών για σύνδεση ακουστικών. Σύμφωνα με την Anker, η σύνδεση HDMI μπορεί να δώσει ανάλυση μέχρι και 4K στα 60 fps, ενώ η μεταφορά αρχείων μπορεί να πραγματοποιηθεί με ταχύτητες που φτάνουν μέχρι και 5 Gbps. Στα περιεχόμενα συσκευασίας θα βρούμε το hub, καλώδιο Type-C για τη φόρτιση του tablet και χειρίδιο χρήσης. Ξεκινάω τη σύνδεση του hub συνδέοντας το φορτιστή της Samsung με ισχύ εξόδου 45W. Έχω κουμπώσει πάνω ένα USB stick, μία κάρτα μνήμης και το έχω συνδέσει το HDMI με την οθόνη του PC. Μόλις συνδέσω το tablet στο καλώδιο φόρτισης, άμεσα γυρνάει η οθόνη στην έξοδο HDMI. Για να διαβάσουμε τα αρχεία από την κάρτα μνήμης και το USB stick, πηγαίνουμε στα αρχεία του tablet και βλέπουμε πως θα διαβάζει σαν USB 1 και USB 2. Βλέπουμε πως τα αρχεία ανοίγουν ταχύτατα, χωρίς κολλήματα και αλλοιώσεις, είτε από την κάρτα μνήμης είτε από το στικάκι. Στη μεταφορά οθόνης μέσω HDMI βλέπουμε πως δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλοιώσεις της εικόνας και κολλήματα. Μπορούμε να δούμε κάθε εφαρμογή του tablet στην οθόνη και ειδικά με tablet που διαθέτουν πενάκι όπως το Tab S9 Ultra είναι ακόμα πιο εύκολη διαδικασία. Εδώ να τονίσω πως το Anker 551 Hub είναι πιο εστιασμένο για χρήση με τα iPad και όσοι είστε χρήστες των συγκεκριμένων θα βρείτε ακόμα περισσότερες ευκολίες. Και σε βίντεο από το YouTube η μετάδοση της εικόνας είναι υψηλής ανάλυσης και δεν παρουσιάζονται κολλήματα. Υπάρχουν όμως και κάποια μειονεκτήματα. Πρώτα απ' όλα, αν και χρησιμοποιώ το 45 φορτιστή της Samsung που δίνει super fast charging κατά τη χρήση του hub, η φόρτιση είναι αργή. Επίσης, δεν εκμεταλλεύεται όλη την εξωτερική οθόνη, αλλά χάνει λίγο στις άκρες. Όπως επίσης και ο ήχος ακούγεται μέσω του tablet και όχι από την οθόνη. Ενώ η οθόνη είναι συνδεδεμένη σε PC, η σύνδεση του hub γίνεται αποκλειστικά μέσω tablet και οθόνης, οπότε είναι απαραίτητη χρήση εξωτερικού πληκτρολογίου και ποντικού. Αυτό είναι λοιπόν το Anker 551 USB-C Hub 8 θέσεων. Ένα hub που επιτρέπει τη σύνδεση του tablet με οθόνη, αλλά και αρκετών εξωτερικών συσκευών ταυτόχρονα. Ξεχώρισα ιδιαίτερα την πολύ καλή ποιότητα συσκευής, αλλά και την ταχύτητα προσφέρει συνδέσεις. Είτε πρόκειται για τη μετάδοση της εικόνας από το tablet σε μεγαλύτερη οθόνη, είτε για σύνδεση εξωτερικών συσκευών, κάνει τη δουλειά απρόσκοπτα. Περιμένω όμως και τη γνώμη για το Anker 551 USB-C Hub στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like, μοιραστείτε με τους φίλους σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, βρείτε μας στα social media, ακολουθήστε μας και ακολουθήστε τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ. Don't move that booty.